Τάκη. Τάκη. Εντάξει. Για πες, συνέχισε. Έλα ρε, να κάτσουμε. Έλα να κάτσουμε λίγο. Άστο. Δεν μ' αρέσει η παρέα σας. Για πες. Για πες και. Για είχαμε... τι λέτε. Λέω ότι το 21... Όχι για σένα πάντως. Είχαμε χάσει... Όχι. Αυτό είναι κρίμα. Εγώ ο πρωταγωνιστής, δεν λέτε για μένα. Να είσαι καλά, να είσαι γερό ο Θεός, παλικάρι μου, Λεβέντη μου. Που πριν λίγες μέρες, παλικαρά μου, πήγες να μου σπάσει το πόδι στα 50 μου. Δεν θέλω τίποτα μαζί σου. Έχω βρει μια γαλήνη, μια γαλλία εδώ που βρίσκομαι μόνος μου. Νιώθω πραγματικά ότι είμαι survivor, ότι είμαι στο survivor. Τι κάνεις, ρε κουτάκια. Φάει, ρε. Φάει. Δεν πειράζει. Εκ μέρους της ομάδας. Εγώ, το ξέρω. Ανθρώπινο επίπεδο. Ναι. Δεν μπορώ να χωρίσω μαζί σου. Ξέρεις ότι μόνο με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο εγώ θέλω. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε έχει λιδωρήσει. Σε έχει πει, μην πω πώς έχει πει, μπροστά σε όλους. Και αυτός ο άνθρωπος θα πάρει το survivor. Σιγά μην πάω να γαδίσω με τους μπλε. Ο παίκτης που αποχωρεί είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. Είναι τεράστια χαρά μετά από 12 φορές πέρυσι και 12 φορές φέτος να ακούσω το όνομά μου για αποχώρηση ακριβώς την ίδια φορά και στις δύο χρονιές. Νιώθω ότι αυτό ίσως να είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ζωής που έβγαλα. Το καλύτερο που έχω αποκομίσει είναι ότι επιστρέφω καλύτερος. Νιώθω τεράστια εκτίμηση απέναντι στον Ηλία τον Μπόγδανο, που θα ήθελα να τον δω νικητή του All Star. Του αξίζει για το ήθος, για την παιδεία του, για το μυαλό του, για την ευφυΐα του. Έχουμε έρθει πολύ κοντά, θα μου λείψει αφάνταστα. Δεύτερον, με συγκίνησαν πολύ τα λόγια του. Εγώ ναι. Το χέρι, σαν να είναι νονός. Ναι, και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Κάτσε, μην γυαλίζεις, αγόρι μου, να μην γυαλίζεις. Να βάλουμε λίγη πούδρα. Αυτό το διπλό πλάνο σου βάλει να σου τρέλα. Του Σπύρι του άρεσε να γυαλίζει πάρα πολύ σε όλα τα επεισόδια. Οπότε ας τον αφήσουμε να γυαλίζει όπως το αρμόζει. Ωραία. Γιατί ήταν ένα παίκτη, παιδί μου, που έπαιζε στρατηγικά και άμα σε έβαζε στο στόχαστρο, ας πούμε, σε στόλιζε από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να το παραδέχονται ως παίκτη. Κατάλαβες, δηλαδή δεν χαιρετάς, πολλούς δεν τους έχουν χαιρετήσει. Είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς παίκτες Survivor, παιδί μου. Θα το θυμούνται, φαντάζομαι, για πολλά χρόνια ως παίκτη το Σπύρο. Δεν μπορεί να ξεφύγει τώρα από αυτό. Ναι, ήταν ναι. Μια απώλεια μεγάλη. Και επίσης να πω ότι ένας άνθρωπος έχει δει 12 φορές τον τάκο, είναι πραγματικός νικητής. Δηλαδή είναι πολλές φορές. Προλαβαίνει να ψηφίσει. Είναι από το IMS, λέει ότι προλαβαίνει να κάνει καμπάνια για τις δημοτικές εκλογές. Πότε είναι το Οκτώβρη. Οκτώβρη. Να ψηφίσει τώρα δεν προλαβαίνει. Αυτό να βάλει για φύσα. Με το προλαβαίνει στο σπίτι που ετοιμάζει και που χτίζει να κάνει και μια πισινούλα για το καλοκαίρι. Εγώ στην Βρυσίδα ένα πράγμα θα πω. Μην. Παντρευτείτε 12-12 του. Όχι, μόνο όχι, αυτό. Όχι, όχι, το 12 δεν είναι το νούμερό του. Δεν είναι. Μου. Μόνο. Δεν είναι. Περιμένω και Ατσίνη Σπύρο και Αίγιο Τάκη να είναι στις δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη. Εσείς το είχατε καταλάβει ότι με τον Μπόγδανο είχαν χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Άμα βλέπατε τα story της συντρόφου του. Α, sorry, δεν βλέπω. Υπήρχε μια συμπαθία. Γι' αυτό έχουμε την Αντώνα, επειδή είναι πράκτορας να τα παρακολουθεί όλα. Έχει τα πάντα, τα σώζει και των συντρόφων. Ναι, για να ξέρει. Να ξέρει. Ρε παιδί μου, τα βλέπω που παίζουν στα sites. Και μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η τηλεπάθεια που έχουν, ρε παιδί μου, που στηρίζουν μέσα έξω τον ίδιο άνθρωπο. Επικοινωνία λέγεται, βρε, δεν λέγεται τηλεπάθεια. Επικοινωνία λέγεται. Και πολλές φορές γίνεται και με κινητά. Καλά, έκανε. Καλό είναι ο Ηλίας. Το αξίζει να βρεθεί στην τελική. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί είδα μια συγκίνηση. Και είδα και από τον Ηλία μια μεγάλη συγκίνηση. Τους κάνεις Μαρτίκα. Τον αγαπάνε, παρόλα αυτά που τους κάνει και τα διαπλεκόμενα, τον αγαπάνε το Σπύρο. Είναι αυτό που του λες, ρε παιδί μου, δεν το κάνεις γιατί πραγματικά το πιστεύεις, γιατί το κάνεις μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι καλός άνθρωπος. Και εγώ το πιστεύω ότι είναι καλός άνθρωπος ο Σπύρος. Απλά στο παιχνίδι, επειδή δεν είναι αγωνιστικά σαν τους άλλους, χρησιμοποιεί το ατού του. Ποιο είναι το ατού του, είναι δημαγωγός. Οδηγεί τα απολόγου. Να μην ρωτήσω κάτι τώρα. Και όχι τώρα επειδή μιλάμε για το Μαρτίκα, επειδή λέμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές λέμε καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος εισαγωγικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στο παιχνίδι δεν έχει δημιουργήσει ποτέ τελικά, δεν έχει πει κάτι κακό για κάποιον, τι είναι άγιος. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος ο οποίος. Τώρα που σε πονάει, που σε σφάζει, λέμε τώρα για όλους τους παίκτες. Είναι στρατηγικός παίκτης. Δεν είναι παίκτης που θα προκαλέσει το κακό κάποιου άλλου.